εξαιρετική. Παλέψαμε το παιχνίδι. Σίγουρα δυσκολευτήκαμε πολλές φορές, αλλά είχαμε και εμείς, θα έλεγα ότι παιχτικά καλύτερες ευκαιρίες. Μπορούσαμε και να βάλουμε και στο πρώτο μήχρονο τον γκολ, μπορούσαμε να βάλουμε και στο δεύτερο μήχρονο. Πιστεύω ότι και εγώ, αλλά κάτι από εσάς, είναι ότι περήφανο ότι μια ομάδα ήρθε σήμερα εδώ στην Γερμανία, είναι μια ομάδα που έχει όλα αυτά που έχετε δει εσείς. Και σταθήκαμε όρθιοι. Ωραία, στο τέλος θα έλεγα ότι η προσπάθεια που κάναμε όλο το 95 λεπτά, στο τέλος μπορεί να μας αδικεί, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε, το χειρότερο για μένα είναι ότι πάλι που λέγανε ότι το κήπεδο δεν είναι σε καλή κατάσταση, φάνηκε αυτό μέσα στο παιχνίδι. Δυστυχώς για μας πάλι χάσαμε κάποιους παίχτες με τραυματισμούς, δεν ξέρω τη σοβαρότητα των τραυματισμών. Θα κατεβούμε κάτω αύριο, θα τους δούμε όλους και να αξιολογήσουμε πόσο σοβαρά είναι. Αυτό είναι που πραγματικά με ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είναι τι να σου πω, παιδιά. Εσείς ξέρετε καλύτερα από εμένα πόσα προβλήματα αντιμετωπίζαμε όλο αυτόν τον καιρό, εδώ και χρόνια. Αλλά τι να κάνουμε, άλλο είναι το Κυπριακό Πρωτάθλημα, άλλο είναι το Ευρωπαϊκά Παιχνίδια. Αλλά σημασία έχει ότι σήμερα σταθήκαμε όρθιοι απέναντι μια πολύ καλή ομάδα, όπως είπε.